Επιτρέψτε μου να καυτηριάσω και να καταγγείλω ταυτόχρονα την για δεύτερη φορά αναβολή της επίκαιρης συζήτησης για τις καταστροφές στα Χανιά. Επικαλούμενος ο κύριος Πίρτσης Φόρτου Εργασίας. Το έχει ξανακάνει αυτό, είχε ακυρώσει αντίστοιχη συζήτηση. Λόγω αναρμοδιότητας είχε πει πριν από 1,5 μήνα για τις πρώτες καταστροφές που είχε υποστεί η Κρήτη. Δεν καταλαβαίνω το λόγο Φόρτο Εργασίας όταν προκύπτουν τόσο σοβαρά ζητήματα. Είχαμε 5 νεκρούς. Έχουμε σπίτια τα οποία είναι ακόμα αποκλεισμένα. Δεν έχουν νερό, δεν έχουν ρεύμα, δεν έχουν τηλέφωνο. Δεκάδες χωριά, σπίτια έχουν υποστεί ρογμές. Η πλειοψηφία και του αγροτικού δρόμου και του επαρχιακού δικτύου είναι κατεστραμμένη. Ποιος λοιπόν αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη? Γιατί, συνάδελφε, δεν θα ήθελα να μπούμε όμως στη συζήτηση και τις ερώτησεις. Ναι, προσέξτε, πρέπει να δώσω όμως να καταλάβει ο κόσμος, γιατί παρακολουθεί αυτή τη στιγμή κόσμος και περιμένει τον Υπουργό να δώσει πολύ συγκεκριμένες απαντήσεις για αυτά. Και κυρίως για τη γέφυρα, τη βασική γέφυρα που έχει αποκλείσει η καταστροφή μιας γέφυρας που έχει αποκλείσει 2 επαρχίες. Εδώ και 1 μήνα. Και δεν μπορούν οι άνθρωποι να μετακινηθούν, να πάνε στις δουλειές τους, να πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Και αντί να μεταφέρει τη γέφυρα Μπέιλις, αναγκάστηκαν οι άνθρωποι και έκαναν ένα αυτοσχέδιο δρόμο για να περνάνε. Και τους το απαγορεύει και αυτό. Αντί να πάρει μέτρα να φέρει τη γέφυρα ή να προχωρήσει τη διαδικασία να χτίσει τη γέφυρα. Είναι κατανοητό, κύριε συνάδελφε. Και μνημεία έχουν υποστεί ζημιές. Και έχει καταγραφεί. Άρα λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Παρακαλώ να ολοκληρώσετε. Είναι δυνατόν με τέτοιου είδους καταστροφές, έντονες καταστροφές, να αγνοεί ο Υπουργός και το ελληνικό κοινοβούλιο και κυρίως τον κόσμο που περιμένει να δώσει απαντήσεις? Γι' αυτό λοιπόν το καταγγέλουμε και καλούμε τον Υπουργό να πάρει θέση και να μην υπεκφεύγει. Το ίδιο κάνει και ο Περιφερειάρχης, το ίδιο κάνει και οι Δημάρχοι. Και ο ένας μεταφέρει την ευθύνη στον άλλον. Επιτέλους να σταματήσει αυτό το παιχνίδι.